Young στο follow και στο επιθετικό rebound στη συνέχεια ο Μπιλμπά και τώρα Mike Young και καλάθι, τελικά λύνεται η πολιορκία, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής σε 9 λεπτά πριν από το τέλος. Το jump shoot από το Young, διπλό το κακό, μετράει το καλάθι από το foul του σταμάτη. Ήρω όπως συνέβη εναντίον της Αντάρ, εναντίον του Άρη και εναντίον δεκάδων παιχνιδιών πέρσι και φέτος. Προσπάθεια του Γιάνγκ να απαντήσει στα 29 δευτερόλεπτα. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ένα εκπληκτικό φινάλε. 67 όλα. 9-2 τον Παναθηναϊκό. Τι καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Ντακουρί. Ένας φιλέλληνας Γάλλος παίκτης. Μάικ Γιάνγκ. Ευστοχή. 9-3 ο Ντακουρί. Ντακουρί. Γιάνγκ για 3. Δεν τολμά πρώτο Αλβέτη που είναι κατά πολύ ψηλότερο. Ισοφαρίζει όμως για τη Λιμός. 18-11 τρίποντο και από το Γιάνγκ. 18-14, 12-55 για τη λήξη. Ελπίζουμε σε νίκη του Παναθηναϊκού και ύστερα από ένα καλό παιχνίδι που φαίνεται ότι θα είναι και αυτή τη φορά ο μικρός τελικός διοργάνωσης. Ο Ιταλός Κασάρο, ενώ ο Αλβέτης φτάνει τους 14 πόντους για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Φρανκίσκος Αλβέτης που κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα. Καλό παιχνίδι δεν κάνει σήμερα ο Γιάνγκ, όμως εδώ έβαλε το καλάθι. Τριάντη. Να κάνει πιο δύσκολη τη δουλειά μας. Αδικήσαμε τον Βράνκοβιτς και κι αυτός διψήφιο νούμερο το πρώτο εμίχρονο. Με 10 πόντους και μάλιστα 100% ευστοχή από το Άτι. Αλλά εδώ είναι άψογος και ο Γιάνγκ. Και κάνει το σκοτ. Είναι πραγματικά πολύ ξύλο στις δύο ρακέτες. Με αυτό το ακούπημα του οικονόμου δώσει και φάουλ. Είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να μπει ενιαία φιλοσοφία στους διαιτητές. Ο Μάικ Γιάνγκ φαίνεται ζεστάθηκε. Βρήκε το χέρι του και μειώνει στο 53-57 καθώς παντέ για τον Ολυμπιακό. Που δεν κουράζεται και ιδιαίτερα για να συντηρεί αυτή τη διαφορά που έχει από τους Γάλλους. Σούτριον πόντων από τον Μάικλ Γιάνγκ και αυτό είναι το πρώτο του εύστοχο σούτ. Στην άμυνα του Ολυμπιακού έχει αναλάβει ο Σιγάλας τον Γιάνγκ όπως και στην αρχή του πρώτου αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Πάτα. Ο Γιάνγκ στο πάσιμο, καλάθι και φάουλ, είναι μακριά από το καλάθι ο Μπέρι. Και όπως αποδεικνύεται τα πρώτα αυτά λεπτά καλά κάνει, Γιάνγκ. Ελευθερώνεται. Είναι κίνδυνος θάνατος ο Γιάνγκ. Δεν πρέπει να μένει ελεύθερος. Γιάνγκ. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τη Λιμόζο. Γιάνγκ βρίσκει διάδρομο. Και κύριο νίκητος. 38-33 από τον... Στόβς βλέπει τον Μπιτέρ, ο οποίος σουτάρει απ' έξω. Rebound από ποιον, όχι από τον Γιάνγκ. Ο Πας Παλέχα στην μπάλα μέσα από τα χέρια του. 53-50 ακριβώς. Παταβούκα η μπάλα στον Φορτέ. 15-34 για την λήξη του ημιχρόνου. 4-3 το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Μάικλ Γιάνγκ. 4-5 με το Φορτέ. Βλέπετε με πόση μαεστρία θα έλεγε κανείς. Κατευθύνει την Λιμόζ και τον ρυθμό του αγώνα. Ο Πολίτης λοιπόν ζήτησε πιο γρήγορες επιθέσεις από τον Γκάλι και τον Παταβούκα που οργανώνουν τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Ο Μάικλ Γιάνγκ απαντά από τα 6-25, 18-17 βλέπετε τον Αλβέρτη σκιά του. Μπιλμπά, Ντακουρί διστάζει για τον Μπιλμπά. Από τα 6-25 ο Γιάνγκ 2-2 από τον Αμερικανό. Στη συνέχεια 20-20 ακριβώς απέναντι λοιπόν σε οργανωμένη άμυνα ο Ντάνι Γιάνγκ για τον Ντακουρί. Μάικλ Γιάνγκ για 3, 22-23 μετά την εισοδότη στο παιχνίδι. Rebound από τον Τζιμ Μπιλμπά, 57 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. 31-25 σούτριον πόντων από τον Γιάνγκ, 31-28 δεν πέναντι στην γαλλική άμυνα. Μάικλ Γιάνγκ πάντα με σκιά του τον Αλβέρτη. Ο Γιάνγκ που αστοχεί παίρνει όμως το rebound, καλάθι και φάουλ για τον Μάικλ Γιάνγκ, αλλά Φορτέ που παίρνει την μπάλα με αρκετή καθυστέρηση. Μπιλμπά, Ντακουρί, Μάικλ Γιάνγκ, σούτ 2 πόντων. Τέταρτος πόντος ήταν αυτός για τον Γιάνγκ. Ντακουρί προσπαθεί να αποφύγει τον Πάσπαλε που κλέβει, αλλά δεν ολοκληρώνει. Ο Γιάνγκ αποφεύγει ωραία τον Νάκητς και αστοχεί το rebound από ποιον, από τον Γιάνγκ που αστοχεί και πάλι, όχι. Εστόχησε. Για τον Μάικλ Γιάνγκ που δεν είναι καθόλου ακίνδυνος από εκεί. Νέο σουτ 3 πόντων εύστοχο από τον Μάικλ Γιάνγκ και η Φασούλας. Τον Φορτέ Ολυμιάτης μόνος για σουτ 3 πόντων, άστοχος ο Ντάνι Γιάνγκ. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν μέσα από τους ψηλούς, πήρε το follow ο Μπιλμπά. Μέσα από τον Τάρπλεϊ και τον Μπάσπαλι που του ρίχνει ο ένας 10 πόντους και ο άλλος 7.
follow. Καθώς έχει σφίξει αρκετά η άμυνα και των δύο ομάδων. Παίζουμε περίπου ένα πεντάλεπτο. Με πολύ μικρό σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Να το τρίποντο από το Γιάνγκ. Ο Βερόβ με το Φορτέ, το ντουέτο των Γκάρ για τον Γιάνγκ. Ολομόναχος, τρίποντο εύστοχο. Αυτό τον Ντάνι Γιάνγκ. Πάλι τρίποντο από τον Τακουρί, ολομόναχος. Άστοχος, παίρνει το rebound ο Γιάνγκ. Κατά κράτος επικράτηση της Λιμός. 92-41. 41, 11 η πόντη για τη Λιμός. Ντακουρί, μόνος του και πάλι ο Γιάνγκ. Άργησε να βγει ο Τάρπλεϊ. 95-41. Μπαμ. Το παιχνίδι τελείωσε. Ο Μπιλμπά κρατάει την μπάλα και βγάζει έξω για τον Φορτέ. 5 δευτερόλεπτα, 4. Το σούτ από μακριά από τον Γιάνγκ είναι εύστοχο. Ένα ακόμα τρίποντο από τον Μάικ Γιάνγκ. 19-21. Οι Γάλλοι στην επίθεση 7,5 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου. Το Ειρήνης και Βιλίας έχει πάρει φωτιά. Ο Γιάνγκ υπό την πίεση του Νάγκετς θα βρει το στόχο. 19. Πάντα ο Γάλλος playmaker υπό την πίεση του Μπακατσιά. Ο Γιάνγκ βγαίνει από τα screen. Άργησε να ακολουθήσει ο Νάγκετς. Τις εκδηλώσεις των φίλων του Παναθηναϊκού που το έχουν κατακλείσει εδώ και περίπου 40 λεπτά. Ο Γιάνγκ, δύσκολη προσπάθεια μπροστά από τον Βολκόφ. 4-2 από τον Αμερικανό, το 5 ο Αλβέρτης. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μην του απονείμει και τα εύσημα για το εντυπωσιακό μαρκάρισμα πάνω στον Γιάνγκ, ο οποίος τώρα ευστοχεί από τα 6-25. Το σκορ έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις, 8-50 πριν από την λήξη του ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα μοντέλο, ας μας επιτραπεί η έκφραση. Όγιας μετά το time-out, σου 3 πόντων του Γιάνγκ. Των 24 πόντων με τον Γκάλι να έχει πετύχει 21 πόντους και να έχει μέχρι στιγμής αχρηστεύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 6 επιλογές. Με 11 στα 14 φτάνει τους 23 πόντους, 66-40. Μπήκαμε στα τελευταία 13 λεπτά. Μάικλ Γιάνγκ για 3, καλάθι και φάουλ από τον Γκάλι. Τελικά θα φτάσει στον MBIA. Αφού άλλαξε αρκετούς κατόχους, ο Μάικλ Γιάνγκ ολοκληρώνει. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Αμερικανό που... ...σαν σωματοφύλακας του Πάσπαλ. 0-1 μετά από 1 λεπτό και 52 δευτερόλεπτα αγώνα από την μία ελεύθερη βολή του Walter Berry. Σου 3 πόντων του Γιάνγκ, ο οποίος αυτή τη φορά βρίσκει το στόχο. 3 φόρτε με τον Ελληνιάδη. Ο Ελληνιάδης που έχει τώρα έναν αντίπαλο κοντά στο δικό του boy. Γιάνγκ, είδατε η γρήγορη εκτέλεση. Ο Σιγάλας δεν πρόλαβε καν να πάει κοντά. Νέο εκπληκτικό καλάθι του Πάσπαλ, 22-23, και νομίζω ότι γυρίσει σε ζώνη Λιμός. Ο Γιάνγκ βρίσκει τον Μπέρι μπροστά του, καλάθι και φάουλ, αφήστε στην προσπάθεια από... Φιλπά. Ο Γιάνγκ πάντα με τον Σιγάλα γυρίζει. Το φάουλ εκτός φάσης. Ο Ρέντεν προσπαθεί να πλησιάσει το καλάθι, έρχεται και ο Τάρλας να βοηθήσει τον Μπέρι. Όλα μέχρι εδώ καλά. Άστοχο σου 3 πόντων. Για να δούμε. Θα μετρήσει εκατομμύριο δραχμές. Η Λιμός που έχει 20 σπόνσορες. Γιάνγκ, κλεισμένος, βρίσκει κόκκο. 40-40. Η Λιμός έχει 6 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο μήνυμα, το Ολυμπιακός 2. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι το παιχνίδι. Ζόφς, Γιάνγκ, δοκιμάζει ξανά. Ο Γιάνγκ που έχει χαμηλά ποσοστά, αλλά... Μπιλμπά, παρότι έχει τον Τόμιτς, δυσκολεύεται. Γιάνγκ, μπροστά στον Σιγάλα, ο Γιάνγκ έχει βρει την ευστοχία του με αντίπαλο τον Τόμιτς. Ολυμπιακός πάντα χωρίς τον Πάσπαλ στο γήπεδο. Πάσπαλ που 4 φάουλ από το ξεκίνημα και τον δεύτερο μικρό. Ο Γιάνγκ συνεχίζει, ο Γιάνγκ 57-40 για το τέλος. Μπιλμπά. Ο Γιάνγκ βγαίνει από πολλά σκριν και ισοφαρίζει. Αυτός ο Γιάνγκ έχει κάνει όλη τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Φόρτε βρίσκει χώρο, βλέπει ο Μπέρι, αλλά η μπάλα καταλήγει τυχαία και πάλι στα χέρια του Φόρτε. Μα δεν είναι δυνατό. Ο Γιάνγκ με άλλο ένα τρίποντο στέλνει τη διαφορά στους 5 πόντους, είναι και 28. Γιάνγκ προσπαθεί να περάσει, συγκρούεται με τον Σιγάλα και μένει μόνος του. Είναι και τυχερίσει της άλλη Σιγάλη, 58-55, 1 και 2. Για τον Αμπάση. Γιάνγκ, λάθος πάσα, τελικά ο Βολκόφ δεν επωφελείται, θα βρει το στόχο ο Γιάνγκ, σουτ 2 πόντων, 52-56.
Φορτέ. Τα δευτερόλεπτα κυλούν. 14, 13, 12. Ο Γιάνγκ ελευθερώνεται. Το σουτ με ταμπλό. 65-68. Στην μάχη τακτικής που γίνεται ανάμεσα δύο προπονητές, ο Εμπαγιά δεν είναι επικίνδυνος από τόσο μακριά. Ο Φόρτε. Αντίθετα, ο Μάικλ Γιάνγκ είναι ο Φαρμάκη. 20 λίπα. Μέσα από τα χέρια του Γκάλι. Και τώρα 5 εναντίον 4, αφού δεν έχει γυρίσει ο Γκάλις. Ελπίζω να μην το εκμεταλλευτεί ο Μάικλ Γιάνγκ που σουτάρει ανενόχλητος. Όμως ήταν σαν πέναλτι, 6 δεύτερο. Σε συνολική προϊστορία, η Λιμόζ έχει 12 νίκες ελληνικών ομάδων και 9 ήττες από τον Άρη, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. 35-34 από τον Ντακουρί. Μάικλ Γιάνγκ με τον Αλβέρτι. Δύσκολο σουτ για 2 πόντους. Φάουλ πάνω στον Νικόκαλη. Τέλος πάντων. 39-37. Ο Μάικλ Γιάνγκ προς τα μέσα. Πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα. Τυχερός ο ίδιος όμως. 40. Μπιλμπά. 58-57 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Ανάπτυξη και φάουλ από τον Μάικλ Γιάνγκ. Τρίποντο και φάουλ. Όπως και ο Ντακουρί, όπως και ο Μπιλμπά. Κακή πάσα εδώ του Βολκόφ. 4 εναντίον ενός. Ο Εμπαγιά στον Μπιλμπά. Πολύ εύκολο καλάθι από τον Μάικλ Γιάνγκ. 64 εύκολα με το lay-up στοχή. 5-19 για το τέλος. Ντάνι Γιάνγκ. Ανενόχλητος ο Μάικλ Γιάνγκ. Παναγιώτης μόνο την προσευχή του μπορούσε να κάνει. Καταβούκας πολύ δύσκολη προσπάθεια. Στάθηκε άτυχος. Την μπάλα και πάλι στα χέρια των Γάλλων που θα προσπαθήσουν να ευνηδιάσουν. Ο Μάικλ Γιάνγκ τελειώνει τη φάση. Μάικλ Γιάνγκ τον κυνηγάει ο Αλβέρτης. Ο Εμπαγιά δεν είναι εκεί επικίνδυνος. Ο Μάικλ Γιάνγκ. Για 3 πόντους. Πολύ βεβαιασμένο σουτ με τον Αλβέρτη να κρέμεται τα χέρια του. Αλλά το είπαμε, ο Γιάνγκ όταν αρχίζει δεν έχει σταματημό.